ότι σήμερα κατώτατη τη σύνταξη μπορούσε να πάρει κάποιο με 15 ετία και η κατώτατη σύνταξη ήταν 487 ευρώ. Αυτό το ποσό όμως δεν ήταν οι πραγματικές εισφορές που είχε καταβάλει ο ασφαλισμένος αυτά τα 15 χρόνια. Οι πραγματικές εισφορές αντιστοιχούσαν σε περίπου 300 ευρώ. Μάλιστα. Υπάρχει καλή λοιπόν να λαμβάνουν σύνταξη μόνο αυτά τα 300 ευρώ και να μην την παίρνουν την κατώτατη με 15 ετία όσοι ήταν ανασφάλιστοι, αλλά μάλιστα με 20 ετία. Λοιπόν, εγώ λίγο θα συνοψίσω τα όσα μας είπε η Κατερίνα Παναγοπούλου στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Τι αλλάζει λοιπόν στο συνταξιοδοτικό? Θα γίνει το υπολογισμό στη σύνταξη στο σύνολο του εργασιακού μας βίου. Ξεχάστε δηλαδή τα της καλύτερης πενταετίας. Πόσα χρόνια εργαζόμαστε, πόσα χρόνια είχαμε εισφορές, πόσα χρόνια και είχαμε πληρώσει στα ασφαλιστικά ταμεία. Βάσει αυτών λοιπόν θα γίνεται ο υπολογισμός της σύνταξής μας. Πάμε στο επόμενο μέτρο το οποίο ζητάει η Τρόικα. Είναι να γίνεται ο υπολογισμός της κατώτατης σύνταξης με βάση τις εισφορές. Δηλαδή, μέχρι σήμερα στην κατώτατη σύνταξη, όπως μας είπε η Κατερίνα, έβαζε το κράτος. Έβαζε ένα αρκετά σημαντικό ποσό το κράτος. Τώρα το ποσό αυτό θα μειωθεί με αποτέλεσμα να υπολογίζει τη σύνταξή μας με τα όσα δώσαμε. Πόσα έδωσες, αυτά θα πάρεις πίσω στο τέλος του εργασιακού σου βίου. Μειώνονται επίσης τα όρια του χορήγησης του ΕΚΑΣ. Ενώ αυξάνονται τα όρια ασφάλισης για την κατώτατη σύνταξη. Γίνονται 20. Μέχρι σήμερα ήταν 15 τα χρόνια που έπρεπε να έχεις εργαστεί, προκειμένου όταν έπιανες και το όριο ηλικίας και τον αριθμό των ενσύμων να έχεις βγει στη σύνταξη. Τώρα πια γίνονται 20. Ενώ αυξάνονται επίσης τα όρια ασφάλισης και για την πρόορη συνταξιοδότηση κατά 2 έτη και καταργούνται τα επικουρικά ταμεία, ενώ οντεροποιούνται όλα σε ένα, όπως όλα δείχνουν, όλα θα πάνε στο